πιστεύεις ότι οι μαθητές θα είναι τα επόμενα άτυχα θύματα? Ναι, το πιστεύω. Εκτός από πληρωμή, θα τα έκανες και για προσωπική ευχαρίστηση? Εννοείται. Ποιος από τους δύο μαθητές αξίζει περισσότερο την προσοχή σου? Ο Φίλιππος. Για ποιο λόγο? Είναι ένα κακομαθημένο κολόπεδο. Εύχομαι καλή σταδιοδρομία, καλή αρχή στη σχολική μας σεζόν και μόνο ξύλο, παιδιά. Καλησπέρα σας, παιδιά. Καλησπέρα σου, Φίλιππε. Νικολάκη μου, είσαι ο νέος μαθητής εδώ και ο Φίλιππος δηλαδή και εσύ. Ναι, ο νέος. Ο νέος είναι ωραίος, ο παλιός είναι αλλιώς. Λοιπόν, είχαμε κάποια επεισόδια. Είχαμε κάποια επεισόδια άσχημα, πραγματικά άσχημα. Ήρθε ο γονιός του Γιωργάκη. Ο Γιωργάκης πλέον δεν είναι πια μαζί μας, δεν πέθανε, αλλά έχει περάσει στο φυσικό. Του δώσαμε το πτυχίο στο πρώτο έτος. Τι θα δω στο υπόγειό μου, με το φόνο μικρογραμμάτων μου, να σας διδάξω κολόπεδα, τυποτένια σκουλίκια. Σκουλίκια. Δεν πρέπει να σας βάζω εγώ. Προσέλαβα έναν επαγγελματία, ο οποίος θα είναι τα χέρια μου και η φωνή μου. Γιώργο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα. Ένα χειροκρότημα θα μου προσβαράει. Χαιρέτησε τα παιδιά, Γιώργο. Ευχαριστώ, Γιώργο. Γιώργο, το Φίλιππο, Ναθαναήλ εκεί όλοι. Θα σας κάνω μαθηματικά πρώτης λυκείου. Για την ακρίβεια θα κάνουμε άλγεβρα. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο αγαπημένα μου παιδιά, να σας περιγράψω η άλγεβρα, που για να γράψω λυκείου με ύψο. Εδώ είναι ο Νίκος και εδώ είναι ο Φίλιππος. Ήδη ο Νικολάκης είχε ένα κεφαλάκι. Στο πρώτο μάθημα θα μιλήσουμε για τους πραγματικούς αριθμούς. Νομίζω έχουμε ξαναμιλήσει την περασμένη χρονιά. Δεν υπάρχουν και ψεύτικοι. Οι πραγματικοί αριθμοί είναι το ρο. Το ρο συμβολίζεται με ρο και περιλαμβάνουν τους ρητούς και τους άριθμους. Το είπα, κύριε Βασίλη, το παγώ. Κυρία και λιβάνια, μαλαξιμένο. Οι ρητοί, το Q δηλαδή, που είναι όλοι οι αριθμοί που γράφονται σε μορφή κλάσματος, ενώ οι άριθμοι είναι οι ρίζες, οι οποίες είναι το ρίζα 2, ρίζα 3, παλαιό, οι ρίζες όχι το ρίζα 4. Το ρίζα 4 είναι το 2, ένας ακέραιος, ο οποίος αποτελεί κατηγορία των ρητών αριθμών και οι φυσικοί αριθμοί και δεκαδικοί και πάλι λέγοντας. Δεν θα μιλήσουμε για ιδιότητες δυνάμεων, έχουμε ξαναμιλήσει για ταυτότητες. Θα πάμε απευθείας στην επίλυση, γιατί θεωρώ ότι ένας απόφυτος της τρίτης γυμνασίου ξέρει φυσικά το σύνολο των ταυτοτήτων, μερικές από τις οποίες είναι το α και β α και συν πλην β στο τετράγωνο. Α τετράγωνο συν πλην 2 αβ συν β τετράγωνο. Ξέρουμε το α συν πλην β στην τρίτη. Πες το παιδί μου. Α στην τρίτη συν 2α. Θα έτσι και το πω. Α2 στη β συν 3 αβ στη δευτέρα συν β στην τρίτη. Μαλάκα αλήθεια. Δεν κατάλαβα τι. Μαλάκα αλήθεια. Καθώς επίσης έχουμε και το α τρίτη συν πλην β τρίτη, το οποίο εναλλάσσεται με το α συν πλην β. Α τετράγωνο, συμπλήν α. Χεράκι. Δεν σε βλέπω να μιλάς, σε βλέπω να κοιτάς την Αγελάδα το τρένο. Για Αγελάδα να κοιτάει τρένο. Ναι, γι' αυτό που θέλω να το θυμηθώ λίγο. Σε... Μ' αρέσει ο τρόπος σου. Μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Μπράβο του. Χτύπα τον πλάτη. Χτύπα τον πλάτη. Εσύ ετοιμάζεσαι. Πάμε κατευθείαν, παιδιά, είπαμε για τις ταυτότητες. Να μιλήσουμε για ιδιότητες δυνάμεων. Θέλω να με βοηθήσετε. Ναι. Α στη μηδενική πόσο κάνει? Είπε ναι. Ένα. Ένα. Μπράβο. Μπήκασε στο ποδαράκι. Έχουμε το α εις τη μη, επί α εις τη μη, πόσο κάνει? Α εις τη μη και εις τη μη. Α εις τη μη, διά α εις τη μη, πόσο κάνει? Α εις τη μη πλην μη. Α εις τη μη και όλο εις τη μη, πόσο κάνει? Α μη επί μη. Πολύ ωραία. Α επί β και όλο εις τη μη, πόσο κάνει? Α εις τη μη επί β εις τη μη και α προς β εις τη μη μας κάνει α εις τη μη προς β εις τη μη. Στα αρχίδια μας είπε, είπε ποδαράκι. Ποδαράκι, έχουμε άλλο ένα πόδι. Ένα πόδι έχουμε. Φίλιππε, ναι. Ήρθε η σειρά σου, παιδί μου. Ναι. Θέλω να μου πεις, στην περίπτωση που έχουμε α επί β ίσον 0, ναι. Πόσο είναι το α και πόσο είναι το β? Ή το α είναι 0 ή το β είναι 0. Τι έγινε αυτό? Είναι το μαλλί. Πολύ καλό. Δεν είναι μαλλί. Θα με κάνει να κάτσω στο φωτιστήριο. Και τώρα είναι μεγάλη στιγμή. Ναι. Σε περίπτωση περιορισμού, να θυμάστε τις πλασματικές εξώσεις, όταν έχουμε α επί β διαφορετικό του μηδενός, πόσο είναι το α και πόσο είναι το β? Η ώρα κύλησε. Δεν απάντησες. Όχι. Δεν θα σε τιμωρήσω γιατί απάντησες την προηγούμενη. Πες εσύ. Το α ή το α ή το β κάνει. Ή. Αυτό είναι το μόνιμο λάθος που κάνουν οι αδαείς μαθητές. Δεν είναι ή, αυτή είναι η διαφορά του, είναι και. Α διαφορετικό του μηδενός και β που θες να πας και σε φροντιστήριο γνωστό του αμαρουσίου.
Α διαφορετικό του μηδενός και Β διαφορετικό του μηδενός. Εύχομαι οι καθηγητές που υπάρξουν εκεί να σε αντιμετωπίσουν όπως ο Γεώργιος, συνεργάτης μου, με τον κατάλληλο κάθετο τρόπο. Παιδί ποταπό! Λοιπόν, πάμε στην πρώτη άσκηση. Σε αυτή την άσκηση θα δούμε τώρα, αγαπημένα μου παΐδια, γιατί θα σας πάσει τα παΐδια, Γιώργος. Θα δούμε μία αποδεικτική άσκηση σε πρώτο επίπεδο. Εσύ τι είπατε, πονάς από τώρα? Όχι, έχεις κάποιες ενοχλήσεις. Έχεις κάποιες ενοχλήσεις? Είπε παΐδια και ψιλοπίνα. Πες σε κάτω, τρία πουσάπς. Πεινάς. Τρία πουσάπς τώρα κάτω. Τρία πουσάπς κάτω! Μέτρα, εσύ, μέτρα, μέτρα. 3.000. Όσο λύνω την άσκηση, θα κάνεις πουσάπς. Λοιπόν, κορέτησες. Ποδαράκι δεύτερο, έφυγες. Πουσάπς, εσύ. Φίλιππε, πουσάπς. Πουσάπς, Φίλιππε. Ένα. Δύο. Τρία. Όχι, στις 3.000 πάει. Τέσσερα. Πέντε. Πέντε, παιδί μου. Τι κάνεις εκεί, πας να βάλεις γονατό. Έξι. Εφτά. Οχτώ. Με γόνατα, συνέχισε με γόνατα, με γόνατα, συνέχισε. Θες να βγάλεις τα γυαλιά σου, να σε βαρέσει ο Γιώργος. Όποτε θες, βγάλε τα και ειδοποίησέ μας. Αν είναι κανένα άλλο που σάπεις, θα κάνω την ανταλλαγή έτσι. Μπράβο, είναι παροχή αυτή. Προχωράμε λοιπόν, θα κάνουμε, κοιτάξτε τώρα, κοιτάξτε με. Αποδεικτική άσκηση, στην οποία το πρώτο ερώτημα θα επιλύσει το δεύτερο. Το πρώτο ερώτημα, αγαπημένοι μου φίλοι, είναι να αποδείξετε... Φίλε, είμαστε καλά! Να αποδείξετε ότι α και β τετράγωνο, σκασμός, μείον α μείον β τετράγωνο, μπορείς να μιλάς, ίσον 4αβ. Πώς επιλύνουμε, προσπαθώ να βρω τα τελευταία. Μείον λί, μιλίουση. Α, ίν ίστα, ίν ημενητή ίσα. Εγώ είμαι το φως του κόσμου και άλλα τέτοια χριστιανικά, αλλά εγώ δεν είναι το φως του κόσμου εγώ. Είναι αυτό, τα μαθηματικά. Πώς κινούμαστε σε αποδεικτικές ασκήσεις? Έχουμε δύο μέλη. Είτε πάμε από το πρώτο μέλος στο δεύτερο, είτε πάμε από το δεύτερο στο πρώτο. Είτε λύνουμε το πρώτο, λύνουμε το δεύτερο και καταλήγουμε σε κάτι που ισχύει και για τα δύο μέλη. Πώς θα λύσουμε, εσύ που είσαι και πιο μορφωμένο παιδί, γαλλιεργημένο από αυτό το τούβλο το απελέκτο δίπλα σου? Αν σε ρωτούν τα γυαλιά, βγάλτε να το δεις. Όχι, δεν βλέπω. Α, ωραία, ωραία. Διακοσμητικά είναι. Είσαι διακοσμητικός. Θα βάλω γιατί εγώ τους δεν βλέπω τώρα. Ένα θέμα, το μας κοροϊδεύε. Κεφαλάκι, το σύρραμα του λέει αυτός. Περίμενε, θα το σκοτώσουμε. Αυτός ήταν με γραμμούλες. Ωραία. Για πες μας πώς στείλουμε αυτήν την άσκηση. Θα πρέπει να αναπτύξουμε τις δύο ταυτότητες. Μπράβο, πολύ ωραία. Άρα θα ξεκινήσουμε από το πρώτο μέλος. Σαν τα μέλη του Νικολάκη που θα πετάξουμε στο λιμάνι του Πειραιά. Και η προπέλα του φέρει πότα τα κάνει κομμάτια. Είναι ψηλό 12 που έχει κουραστεί. Κομμάτια. Λοιπόν, το πρώτο μέλος ξεκινάμε, παιδιά. Αγαπημένα μου παιδιά, αγαπημένα μου παιδιά. Εγώ να ξέρετε, αγαπάω τα παιδιά. Λοιπόν, κοιτά. Εντάξει. Σώμα. Λοιπόν. Α και β στο τετράγωνο συν α μειον β στο τετράγωνο. Αναπτύσσουμε την πρώτη. Υπήρχε κανένα σφαγιανάκι εδώ μέσα. Α τετράγωνο συν 2αβ συν β τετράγωνο μείον α τετράγωνο μείον 2αβ συν β τετράγωνο. Ναι. Α τετράγωνο συν 2αβ συν β τετράγωνο μείον α τετράγωνο συν 2αβ μείον β τετράγωνο. Βλέπετε, έχουμε απαλυφή των αντιθέτων όρων. Και 2αβ συν 2αβ μας κάνει 4αβ, όπως το γνωστό σούπερ μάρκετ που δεν μπορούμε να φέρουμε το όνομά του, γιατί έτσι έτσι μας πει ο κανένας. Και του πουλιού το γάλα. Φοβάσαι λίγο, σε βλέπω λίγο στα όμορφα. Δεν μιλάς καθόλου να κάνουμε μια κρεμάλα από μέσα. Μα δεν μπορείς να γραφείς καν μαλλί. Έχεις δίκιο, πάρε και το γάλα. Θέλω να μου υπολογίσετε το δεύτερο ερώτημα, να σας βοηθήσω με τη βοήθεια του πρώτου. Βλέπουμε αυτό το πράγμα και τι παρατηρούμε? Ξεκάθαρες ομοιότητες. Στην περίπτωση που το α ήταν το 999 προς 1000 και το β το 1000 προς 999. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση, καταλαβαίνετε, από το πρώτο ερώτημα θα γράφετε, από ένα ερώτημα, απευθείας... Νέξ και ξερός, μαλάκα. Νέξ και ξερός. Ναι, ναι. Τι να πω, όχι. Σώμα. Ναι, ναι και όλα υπέροχα. Αγόρι μου φλαμένο είσαι. Σε όλα ναι. Αν λες σε όλα, ναι, μαθαίνει. Μαθαίνει! Του Βιετναμέζου, καθώ επίση και του Φιλιππινέζου. Δεν είναι λίγο πιο πιθανό να μάθει. Στην Ινδονησία. Όχι, και έχει μεγάλο, μεγάλο. Στην έξι, θα μάθει. Παρατηρείτε ότι αν στη θέση του Α βάλουμε το 999 προς 1000 και στη θέση του Β το 1000 προς 1999, ναι. Ω άμεση συνέπεια του πρώτου ερωτήματο έχουμε το 4αβ. Άρα αντικαταστήσετε το Α το καινούριο με το Β το καινούριο. Παρατηρείτε ότι απλοποιούνται και αυτόματα βρίσκεται τον αριθμό 4. Έγραψε το τραγούδι εδώ 4. Πολύ ωραία. Πώς μου αρέσει αυτό. Το καταλάβατε? Όχι.